έχει γίνει με την πασίγνωστη παρουσιάστρια, η οποία πασίγνωστη παρουσιάστρια κατήγγειλε στην αστυνομία τον πρώην σύζυγό της, μεταφέρθηκε περιπολικό, πήγε εκεί περιπολικό της αστυνομίας, έκανε συλλήψεις στην πολυτελή βίλα της Μυκόνου. Θα μάθουμε ακριβώς το Βαγγέλη Καράλη. Βαγγέλη Καράλη, είμαστε έτοιμοι, είμαστε λίγο έτοιμοι για να μάθουμε λίγο την όλη ενημέρωση. Γιατί πραγματικά είναι μια ιστορία η οποία έχει παρελθόν. Να σε καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για πες μας λίγο. Τι ακριβώς έχει γίνει και να αποκαλύψουμε και τα ονόματα. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια κόντρα που κρατάει χρόνια. Έτσι. Χρόνια είναι, θα θυμούνται οι τηλεθεατές, αρκετά χρόνια πριν και τους δύο, και την πασίγνωση παρουσιάστρια, ηθοποιό και μοντέλο. Η Κατερίνα Γιατζόγλου και τον πρώην σύζυγό της, τον κύριο Βαγγέλη Μπέι, να βγαίνουν στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα λίγα χρόνια πριν και να γίνεται ένα πραγματικό σοου σε εισαγωγικά με κατηγορίες εκατέρωθεν. Τότε να θυμίσουμε στον κόσμο, η Κατερίνα Γιατζόγλου είχε κατηγορήσει τον πρώην σύζυγό της ότι είχε απαγάγει το παιδί τους. Και ο επιχειρηματίας είχε κατηγορήσει την Κατερίνα Γιατζόγλου ότι του είχε πάρει, ότι του είχε κλέψει κάποιους πίνακες. Όλα αυτά ήταν στα τηλεοπτικά παράθυρα. Στα τηλεοπτικά παράθυρα έβγαινε ο ένας, έβγαινε η κυρία Γιατζόγλου, έβγαινε η πλευρά του κύριου Μπέι. Δικαστική διαμάχη, η οποία λύνεται ακόμα στα δικαστήρια. Πάμε εδώ τώρα. Για ποιο λόγο βρέθηκε το περιπολικό της αστυνομίας στη βίλα που έχουν. Σωστά, στη Μύκονο. Μετά από καταγγελίες της κυρίας Γιατζόγλου. Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειται για μια ιστορία που θα μπορούσαμε να δούμε στον κινηματογράφο. Η Κατερίνα Γιατζόγλου συγκεκριμένα κατήγγειλε στην αστυνομία που μάλιστα η ίδια επιστράτευσε drone, είναι η κάμερα που πετάει στον αέρα και παίρνει λήψεις από τον αέρα. Τον ουρανό, από τον ουρανό, έτσι ακριβώς. Με τα πλάνα, με τις εργασίες που γίνονται στη συγκεκριμένη βίλα. Πρόκειται για μια βίλα πολύ μεγάλη αξία στη Μύκονο. Συνδιοκτήτρια είναι η κυρία Γιατζόγλου και ο κύριος Μπέι αυτή τη βίλα. Πολύ σωστά. Άρα φωνάζει, πάει στην αστυνομία για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο φώναξε. Διότι κατήγγειλε ότι συγκεκριμένη βίλα, ότι οι εργασίες που γίνονται είναι αυθαίρετες. Άρα με λίγα λόγια καταγγέλει η κυρία Γιατζόγλου ότι στη βίλα την οποία κατέχει με τον κύριο Μπέι γίνονται παράνομες εργασίες. Αυτό. Έτσι ακριβώς. Και το παράδοξο είναι ότι η υψηλή κυριότητα της βίλας ανήκει στην Κατερίνα Γιατζόγλου. Οπότε αν αποδειχτεί ότι είναι αυθαίρετο όπως καταγγέλει, θα έχει και αυτή και ίδια μπλεξίματα με τον. Άρα φωνάζει την αστυνομία. Πάει εκεί πέρα το περιπολικό της αστυνομίας και όπως βλέπουμε εδώ πέρα φωτογραφίες από την εφημερίδα Εσπρέσο, βλέπουμε εδώ πέρα και οι εργασίες που γίνονται. Βλέπουμε να γίνεται σύλληψη αλλοδαπών εργατών. Ενώ την ώρα που κάνανε εργασίες στη συγκεκριμένη βίλα. Μάλιστα. Είναι μια ιστορία πολύ περίεργη. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη βίλα άνοικε στον Γιάννη Γαλάτη, στον γνωστό σχεδιαστή μόδας. Το 2000 ήρθε στην κυριότητα του κυρίου Μπέι. Μετά αγοράστηκε από την Κατερίνα Γιατζόγλου και τελικά η κυρία Γιατζόγλου την έχασε στο δικαστήριο μετά από 10 χρόνια δίκης από τον πρώην σύζυγό της, από τον Βαγγέλη Μπέι. Άρα αφού την έχασε, τότε πώς κάνε για τον κύριο. Και γι' αυτό και το κατήγγειλε. Γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, η απόλυτη σχιζοφρένεια και παράνοια στο μεγαλείο της. Παρακαλώ να είσαι προσεκτικός στις εκφράσεις. Δεν είπασε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν αναφέρεται σε ονόματα και έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να νιώθει αδικημένος οτιδήποτε, να επικαλεί τον νόμο. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Σας παρακαλώ πολύ. Και μάλιστα, όπως γράφεται στο δημοσίευμα, η ίδια Κατερίνα Γιατζόγλου άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς ώστε να μπουν μέσα και να πιάσουν επ' αυτοφόρο τους εργάτες που έκαναν τις εργασίες. Και να γίνουν συλλήψεις. Που καταγγέλει ότι είναι αυθαίρετη. Πάμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Νίκος Χατζηνικολάου, θα σας πούμε ποιο σταθμό έδωσε τα χέρια. Θρίλερ με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε λίγο θα τα μάθουμε όλα. Πάμε πρώτα εδώ πέρα όμως γρήγορα να δώσουμε το μαξιλάρι που ο κόσμος ζητάει. Το μαξιλάρι το